Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, ορισμένες φορές, όταν κανείς αναγκάζεται να διαβάζει τσιτάτα που γράφουν οι λογογράφοι χωρίς να έχει διαβάσει τους συγγραφείς αυτών των τσιτάτων, μπορεί να πάθει ζημιά. Μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να διαβάζει κρυφά. Αυτό μας αποδεικνύει σήμερα. Ωστόσο, συμβαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό. Απλά έχει επιλέξει λογογράφους οι οποίοι έχουν θητεύσει στον χώρο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς και διανθίζουν τις ομιλίες τους με συγγραφείς, τσιτάτα, προσώπων που έχουν ιστορικό βάθος και βάρος, για να δικαιολογήσει όμως ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι εμπνεύσεως ανθρώπων οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατική παράδοση, αλλά βρεθήκαν στα νιάτα τους σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο, πιο δεξιά από τη δεξιά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχει νόημα να μιλάει κανείς σήμερα επικαλούμενος λόγια άλλων. Αυτό που έχει νόημα είναι να δούμε τι ακριβώς φέρνετε, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Χρυσοχοίδη, στη Βουλή των Ελλήνων σήμερα να ψηφίσει και γιατί το φέρνετε. Εμείς θεωρούμε ότι επιχειρείτε μία αντιδραστική τομή, θεσμική τομή, με στόχο την ίδια τη δημοκρατία, με στόχο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαδήλωση, στη συγκέντρωση, στη διαμαρτυρία. Μια αντιδραστική θεσμική τομή που καμία κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να φέρει από τη μεταπολίτευση και μετά. Και προφανώς επιχειρείτε να στοιχειοθετήσετε την απόφαση σας αυτή επικαλούμενος ορισμένες καταστάσεις που πράγματι πολλές φορές μπορεί σε ακραίες στιγμές πράγματι να έχουν δημιουργήσει δυσφορία στο κοινωνικό σύνολο, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η ουσία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλές φορές το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει τη δυνατότητα παρέμβασης, προβλέπει το υπάρχον, το ισχύον σήμερα, δεν τηρείται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθούμε στο άλλο άκρο, ότι πρέπει να καταστρατηγήσουμε το ίδιο το σύνταγμα της χώρας. Αναφερθήκατε εδώ, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, σε περιπτώσεις όπου διαδηλώσεις λίγων ανθρώπων, ολιγάριθμες διαδηλώσεις, έχουν δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη. Πράγματι, ισχύει αυτό. Πηγαίνετε βέβαια μια βόλτα τώρα με το αυτοκίνητο στην πόλη, με τα καμώματα του ανιψιού σας, του κ. Μπακογιάννη, που έχει μετατρέψει το κέντρο της πόλης. Λες και είμαστε το Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες, οι φοίνικες μας μάραναν. Δεν σέβεται το δημόσιο χώρο και την αισθητική του, αλλά αυτό είναι και θέμα άποψης. Ο μεγάλος περίπατος είχε γίνει ο μεγάλος κλαυσίγελος και ο μεγάλος περίγελος για τους πολίτες της Αθήνας. Αλλά κλείνω την παρένθεση. Εγώ να αποδεχθώ ότι πράγματι υπήρξανε και υπάρχουν ακόμα και σήμερα περιπτώσεις όπου όχι μεγάλος αριθμός διαδηλωτών δημιουργεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δεν προβλέπει ισχύουσα νομοθεσία τη δυνατότητα στις αστυνομικές αρχές να περιορίσουν αυτούς τους διαδηλωτές είτε σε μία λωρίδα είτε αν είναι ακόμα λιγότεροι και στο πεζοδρόμιο? Δεν προβλέπει. Προβλέπει, κύριε Μητσοτάκη, και το γνωρίζετε καλά. Διότι είναι διάταξη κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός δημόσιας τάξης, κύριος Δένδιας, 2013 πρωτικό διάταγμα. Και ειδού φωτογραφίες από συναρθρήσεις που γίνονται στο πεζοδρόμιο μεγάλων κεντρικών αρτηριών της χώρας, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις επιβάλλουν αυτό που προβλέπει ο νόμος. Ή δεν ισχύει αυτό και θέλετε να ανακαλύψετε τον τροχό τώρα? Δεύτερον, μας είπατε ότι και εμείς έχουμε εφαρμόσει απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε περιπτώσεις όταν ενδεχομένως έχει έρθει κάποιος ηγέτης, μεγάλος ηγέτης, πρόεδρος των ΗΠΑ ενδεχομένως, της Ρωσίας. Ναι, και εμείς, βεβαίως.
λόγοι ασφάλειας, εθνικής θα έλεγα ασφάλειας, το επιβάλλουν αυτό. Νόμος κυβερνήσεως Μητσοτάκη του πατρός σας, προεδρικό διάταγμα. Δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν σήμερα, γιατί κοροϊδεύεται το ελληνικό λαό και τη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχει. Άλλο επιχειρείτε σήμερα εδώ. Δεν επιχειρείτε να ρυθμίσετε πράγματα τα οποία αντιστοιχούν στην κοινή λογική. Επιχειρείτε, παραλαμβάνω, μία τομή αντιδραστική στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, της διαδήλωσης, της συγκέντρωσης, που δεν έχει επιχειρηθεί από καμία άλλη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Και το ερώτημα είναι γιατί το επιχειρείτε αυτό τώρα. Πρόκειται απλά για τη συνάντηση του ακροδεξιού δόγματος Βορύδη, να το πω έτσι απλά για να συνεννοούμαστε, σε αυτό να αναφερόμουν αρχικά, με τη νεοδεξιά αιμονή του κυρίου Χρυσοχοϊδή, ή μήπως αυτή η σπουδή σας, και μάλιστα να το φέρετε κατά καλό καιρό, καλύπτει κάποιο φόβο για τις εξελίξεις και τις ενδεχόμενες κοινωνικές αντιδράσεις που έρχονται από φθινόπωρο εξαιτίας των εξελίξεων αυτών? Το γνωρίζουν όλοι ότι η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο βαθιάς, πάρα πολύ βαθιάς ύφεσης, μεγαλύτερης από αυτή που μπήκαμε στα πιο σκληρά χρόνια των μνημονίων. Και χρειάζεται σχέδιο η χώρα, χρειάζεται όραμα, χρειάζεται ηγεσία να πατήσει γερά στα πόδια της ξανά. Όχι αυταρχισμό, όχι καταστολή και προπαγάνδα. Από τα καλοταϊσμένα, με κρατικό χρήμα, μέσα ενημέρωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, σας άκουσα πολύ προσεκτικά, αλλά νομίζω ότι δεν μπορέσατε να εξηγήσετε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας ακούν τι έχει να προσφέρει η σπουδή σας σήμερα να φέρετε ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά οδηγεί στην απαγόρευση διαδηλώσεων κατά το δοκούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τι νοση ζωή βελτιώνεται, σε ποιο πρόβλημα απαντά ο περιορισμός του συνταγματικού δικαιώματος του συνέρχεστε? Σήμερα μας παρακολουθούν πολίτες που θα ήθελαν να ακούσουν μία συζήτηση που θα περιστρεφόταν στο πώς θα βελτιωθεί η ζωή τους στο 2020. Και αντί γι' αυτό βλέπουν μια κυβέρνηση να προσπαθεί να επαναφέρει διατάγματα του 1971. Κύριε Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι έχετε αποφασίσει να ξοδέψετε το χρόνο που σας απομένει ως Πρωθυπουργός, όχι για να χτίσετε, αλλά για να γκρεμίσετε. Τόσο πολύ σας άρεσε το γκρέμισμα στο Ελληνικό προχθές, αυτή η εικονική πραγματικότητα, ένα χρόνο μετά, όταν υποσχεθήκατε σε 2 εβδομάδες θα πούν μπουλντόζες και φέρατε τους φωτογράφους, τις κάμερες για να γκρεμίσετε ένα κτίριο. Ξέρετε, εγώ ως μηχανικός μπορώ να σας πω, το γκρέμισμα είναι εύκολο. Η οικοδόμηση είναι το δύσκολο. Το χτίσιμο είναι το δύσκολο. Το γκρέμισμα γίνεται εύκολο. Γίνεται εύκολα σε λίγες μόνο ώρες. Το να οικοδομήσεις ένα μέλλον που να βασίζεται σε γερά θεμέλια είναι το δύσκολο. Όχι λοιπόν για να δημιουργήσετε, όχι για να χτίσετε, αλλά για να γκρεμίσετε και για να εκδικηθείτε. Για να εκδικηθείτε μια Ελλάδα που προχώρησε μπροστά όταν άφησε πίσω τη συλλογικά, και έχει, το πιστώνω και στη δική σας παράταξη, όταν συλλογικά άφησε πίσω της το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς και τα σύνδρομά της. Για να εκδικηθείτε μια παράδοση που χτίστηκε απέναντι σε ό,τι πρεσβεύει, επαναλαμβάνω, και η δική σας παράταξη. Γιατί η Ελλάδα της μεταπολίτευσης είναι δημιούργημα και της δικής σας παράταξης. Μα πάνω απ' όλα, για να εκδικηθείτε την αριστερά, τον πολιτικό σας αντίπαλο, που ξέρετε ότι η δύναμή του βρίσκεται στην ασίγαστη δίψα των ανθρώπων για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Στο ερώτημα λοιπόν, γιατί επιχειρείτε τώρα αυτή την αντιδραστική τομή, η απάντηση είναι προφανής, κατ' εμέ. Γιατί φοβάστε, κύριε Μητσοτάκη.
παρά τα εκατομμύρια που μοιράζεται, κρατικό χρήμα, δημόσιο χρήμα, για να σας φιλοτεχνούν ως κυρίαρχο και άτρωτο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αλήθεια, μιας και το θυμήθηκα αυτό, πόση αυτογελιοποίηση μπορείτε να αντέξετε, κύριε Μητσοτάκη? Ανακοινώσατε μετά από 2,5 μήνες καθυστέρηση τη λίστα της ντροπής, που αποδεικνύει ότι μοιράσατε 20 εκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων φορολογούμενων στο πίσω γραφείο του Μαξίμου, ξέρετε αυτό, μπαίνοντας στο ισόγειο πίσω από τη σκάλα. Εκεί τα μοιράσατε, λες και ήταν λεφτά της οικογένειάς σας. Και τα μοιράσατε σε όποιον σας αρέσει. Χωρίς κριτήρια, χωρίς κανένα κριτήριο. Θα απαντήσετε μετά. Χωρίς κανένα κριτήριο. 20 εκατομμύρια ευρώ λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων. Δημόσιο χρήμα. 1% μόνο για ξεκάρφωμα σε μη φιλοκυβερνητικά μέσα. Τα υπόλοιπα χωρίς κανένα κριτήριο, με μοναδικό στόχο την χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Είχατε το θάρρος, το θράσος μάλλον προχθές, γιατί περί θράσους πρόκειται, να δηλώσετε ότι δεν τα μοιράσατε εσείς, αλλά η εταιρεία στην οποία τα αναθέσατε. Μόνο που είναι η ίδια εταιρεία που είχε αναλάβει την προεκλογική σας καμπάνια. Δεν ντρέπεστε, κύριε Μητσοτάκη, να λέτε τόσο χοντρά ψέματα στον ελληνικό λαό? Δεν ντρέπεστε? Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε? Και ήρθε όμως χθες και το απόγειο της γελιοποίησης. Ήρθε χθες η απόφαση πιανού του κυρίου Μαρινάκη να σας τα γυρίσει πίσω τα χρήματα αυτά. Αυτά που αντιστοιχούσαν κατά τη δική σας εκτίμηση στα δικά του μέσα. Τι έγινε? Δεν την κάνατε καλά τη μοιρασιά? Τι έγινε? Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε μόνο εκτεθειμένος μετά το χθεσινό. Επαναλαμβάνω, είστε και καταγέλαστος. Και δεν έχετε άλλη επιλογή από το να πάρετε πίσω όχι μόνο τα λεφτά του κυρίου Μαρινάκη, αλλά όλα τα λεφτά, χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, που μοιράσατε χωρίς ντροπή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να σας φιλοτεχνούνε το προφίλ. Να πάρετε πίσω το πρόγραμμα της ντροπής. Και με όρους διαφάνειας, αξιοκρατίας, με πραγματικά κριτήρια τους εργαζόμενους, με κριτήρια την αναγνωσιμότητα, με κριτήρια την τηλεθέαση. Αν θέλετε να δώσετε διαφημιστική πίτα, υπάρχουν όροι που προβλέπει ένα δημοκρατικό πλαίσιο, με διαφάνεια, με λογοδοσία. Όχι έτσι όμως τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Φαντάζομαι ότι θα δώσετε κάποια στιγμή απαντήσεις. Επανέρχομαι όμως στη ροή της ομιλίας μου. Όλα αυτά επιβεβαιώνω και ο τρόπος με τον οποίο μοιράζετε χρήμα κρατικό και ο τρόπος με τον οποίο φέρνετε στη Βουλή κατά καλό καιρό ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά βάλει του συνταγματικού δικαιώματος της διαδήλωσης. Αλλά και η προσπάθειά σας μέρες τώρα, πετώντας λάσπη με ξαναζεσταμένο φαγητό για δίθεν αποκαλύψεις πρωτετραετίας, ένα πράγμα δείχνει. Ότι φοβάστε να αναμετρηθείτε με την πραγματικότητα στην οικονομία και στην κοινωνία που είναι δικό σας δημιούργημα. Ξέρετε ότι τα έχετε κάνει θάλασσα και φοβάστε. Φοβάστε για αυτά που έρχονται. Φοβάστε την αντίδραση της κοινωνίας, τη διαφωνία της κοινωνίας, την οργή της κοινωνίας, και γι' αυτό η απάντηση που ετοιμάζεστε να δώσετε είναι η καταστολή. Σήμερα όμως προσπαθείτε να το εξελίξετε και λίγο παραπάνω. Διότι επιτίθεστε σε συνταγματικό δικαίωμα, θεσμοθετείτε την ασφυξία, θεσπίζετε ένα αστυνομικό κράτος, ένα κράτος φρούριο, μια καχεκτική δημοκρατία, στην οποία ο διαρκής δημοκρατικός έλεγχος περισσεύει. Φτιάχνετε μια Ελλάδα
στην οποία η συλλογική διέξοδος της διαμαρτυρίας ποινικοποιείται και το κάνετε γιατί θέλετε η δυσαρέσκεια να μην πηγαίνει ποτέ προς τα πάνω, αλλά να ανακυκλώνεται μέσα στην κοινωνία, να γεννά αυτό που κάποιοι ονομάζουν κοινωνικό αυτοματισμό. Και η οργή να στρέφεται όχι στο θήτη, αλλά από το ένα θύμα της πολιτικής σας στο άλλο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να κατηγορούν τους νεότερους. Οι φτωχοί να κατηγορούν τους φτωχότερους. Οι άνεργοι να κατηγορούν τους εργαζόμενους. Ο ιδιωτικός υπάλληλος των 600 ευρώ να κατηγορεί αυτόν των 700 ευρώ. Ο ένας καταστηματάρχης τον άλλον, στον απέναντι δρόμο. Μια κοινωνία που θα τρώει τις σάρκες της για να βγαίνει άτρωτη η εξουσία που έχει σφραγίσει για τα καλά κάθε βαλβίδα αμφισβήτησής της. Και φυσικά μια κοινωνία στην οποία πάντα θα καραδοκεί η δαμόκλειος σπάθη της καταστολής. Με τη βούλα και με τον νόμο. Με την αστυνομία σε ρόλο εγγυητή της ομαλότητας, μιας ομαλότητας φυσικά όπως την αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί της προϊστάμενοι. Η αστυνομία που θα αποφασίζει ποιος, πού και πότε πρέπει να διαδηλώσει και να διαμαρτυρηθεί. Και που φυσικά δεν έχει κανένα περιορισμό στον τρόπο που θα μπορεί να επέμβει. Γιατί είπαμε, θα κρίνεται η ομαλότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου. Γιατί πολλά από αυτά προκαλούν ανατριχύλα. Για τη συμβατότητα του νομοσχεδίου με το συνταγματικό δικαίωμα της συνάθρησης, θα αρκούσε να παραπέμψω στην ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι η κεντρική ρύθμιση του νομοσχεδίου, διαβάζω κατά λέξη, πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος και βρίσκεται εκτός συνταγματικού πλαισίου. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μητσοτάκη, οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης που προβλέπει το άρθρο 3 σε συνδυασμό με την εξουσία της αστυνομίας να διαλύει συγκεντρώσεις για το μόνο λόγο ότι δεν γνωστοποιήθηκαν αυτές. Το άρθρο 9 πλήττει κατάφορα τον πυρήνα του δικαιώματος της συνάθρησης. Θα αρκούσε εδώ να παραπέμψω, σας άκουσα με προσοχή, σέβομαι απόλυτα και τιμώ και την διαδρομή και τα έργα των ανθρώπων επιστημόνων στους οποίους αναφερθήκατε. Με τη διαφορά ότι ο μεν κύριος Μανιτάκης ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά και βεβαίως έχει τις απόψεις του, ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Σαμαρά και τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και σέβομαι απολύτως, και το λέω με ειλικρίνεια, τις απόψεις του κυρίου Αλιβιζάτου, τον τιμώ. Εν τούτης όμως διαφωνώ με την κριτική του και δεν μπορώ να παραβλέψω ότι βρίσκεται και σε στενή συνεργασία τούτη την περίοδο με τον κύριο Ξοχοίδη. Αυτό σας τιμά, κύριε Ξοχοίδη, αλλά διαφωνώ κάθετα με την άποψή του. Εγώ όμως θέλω να σας τιμήσω την άποψη κάποιου που βρίσκεται στα έδρανά σας. Λίγο παραδίπλα στο θεματολόγο. Επιμεληθήκατε, κύριε Γεραπετρίτη. Δεν κακό, ακούστε. Επιμεληθήκατε ένα έργο, την κατάρθρον ερμηνεία του Συντάγματος. Μεταξύ άλλων, ήσασταν κι εσείς ένας εκ των επιμελητών. Εκεί λοιπόν αναφέρεται, και διαβάζω πάλι επιλέξη, το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται. Θα μας πείτε εσείς, κύριε Γεραπετρίτη, εσείς το επιμεληθήκατε. Εσείς το επιμεληθήκατε και θα μας πείτε αν διαφωνείτε με αυτά που κάποτε επιμεληθήκατε. Μπορεί και να διαφωνείτε. Αφήστε με όμως να διαβάσω. Αφήστε με, μην ανησυχείτε. Αφήστε με να διαβάσω. Αντίκρουση επιχειρημάτων γίνεται σε αυτήν την αίθουσα. Μην ανησυχείτε. Λέει λοιπόν, επαναλαμβάνω, σε ένα έργο που λέγεται «Κατάρθρον ερμηνεία του Συντάγματος», το οποίο μεταξύ άλλων έχει επιμεληθεί και ο καλός συνταγματολόγος και υπουργός σας, κύριε Μητσοτάκη, κύριος Γεραπετρίτης, λέει, επιλέξει το εξής: «Το δικαίωμα στη συνάθρηση
δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές, όπως γινόταν σε ανώμαλες περιόδους παλαιότερα. Και το ερώτημά μου είναι, τι ακριβώς κάνετε? Μας γυρίζετε στις ανώμαλες περιόδους? Αυτό κάνετε, όπως παλαιότερα? Θυμίζω ότι κανένα ελληνικό σύνταγμα από το 1864, που κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα της συνάρθρησης, δεν επέβαλε υποχρέωση γνωστοποίησης των συγκεντρώσεων. Κύριε Μητσοτάκη, μη μου κάνετε πάλι αυτά τα θεατρινίστικα, να σταυρώνετε τα χέρια και να λέτε περιμένω, γιατί όταν το κάνατε την προηγούμενη φορά, την πατήσατε. Μην το κάνετε αυτό. Όλα θα στα καταθέσω. Ναι, δεν θα μου πείτε εσείς. Ηρεμήστε κύριε Μητσοτάκη, ηρεμήστε. Καταλαβαίνω, βρίσκεστε σε μια ανησυχία. Μετά από αυτό που πάθατε χθες, έχετε μια ανησυχία. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο χορηγός σας να σας επιστρέφει 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχετε μια ανησυχία. Ακούστε εδώ την κριτική τώρα. Ακούστε την κριτική. Θυμίζω λοιπόν ότι κανένα ελληνικό σύνταγμα από το 1864, που κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα της συνάθρησης, δεν επέβαλε υποχρέωση γνωστοποίησης των συγκεντρώσεων. Αυτό το έκαναν μόνο τα χουντικά ψευδοσυντάγματα. Με τη φράση, διαβάζω αυτολεξία και στην καθαρέβουσα, οι δημόσιες συναθρήσεις πρέπει να γνωστοποιούνται δεόντως εις την αστυνομική αρχή, 48 ώρες προ της πραγματοποιήσεώς των. Αυτό έλεγαν. 48 ώρες. Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε βάλει αυτό. Η ρήτρα αυτή... Παρακαλώ, ησυχία. Η ρήτρα αυτή όχι απλώς δεν επαναλήφθηκε το 1975, αλλά συνειδητά απαλήφθηκε από το Σύνταγμα του 1975, τη σφραγίδα το οποίο έχει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το παραδεχόμαστε. Αλλά συνειδητά απαλήφθηκε. Κατασκευάζεται λοιπόν ένα νέο λόγο απαγόρευσης συγκεντρώσεων που δεν προβλέπεται στο Σύνταγμά μας και που δεν επιτρέπεται να προστεθεί με νόμο, εφόσον δεν προβλέπεται στο Σύνταγμά μας. Και υπάρχουν και χειρότερα. Το άρθρο 8 του νομοσχεδίου λέει, η αστυνομία μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς σε μία συγκέντρωση. Τι είναι οι περιορισμοί? Είναι σκληρές επιτακτικές δεσμευτικές διαταγές. Αυτό είναι οι περιορισμοί της αστυνομίας. Το άρθρο 9 λέει ότι αν η συγκέντρωση δεν συμμορφωθεί στις υποδείξεις, τότε η αστυνομία μπορεί να τη διαλύσει. Νέος λοιπόν λόγος διάλυσης. Όταν η συγκέντρωση δεν συμμορφώνεται στις αστυνομικές υποδείξεις. Ακόμα και αν αυτή η συγκέντρωση ούτε τη δημόσια ασφάλεια απειλεί, ούτε την κοινωνικοπολιτική, κοινωνικοοικονομική ζωή διαταράσει. Ίσως όμως το πιο εντυπωσιακό στο νομοσχέδιο αυτό δεν είναι σε αυτά που λέει, αλλά είναι σε αυτά που παραλείπει. Και μία ιδίως έλλειψη θα έλεγα ότι είναι κοφαντική. Απουσιάζει οποιαδήποτε διάταξη που να περιορίζει έστω κάπως την αστυνομία. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ αρχικά δεν διστάσατε να ποινικοποιήσετε ακόμη και την απλή συμμετοχή πολιτών σε διαδήλωση, κάτι που μαζέψατε άρον-άρον, βεβαίως μετά την καθολική κατακραυγή, δεν προβλέψατε εντούτοις ούτε την παραμικρή απαγόρευση, την παραμικρή υποχρέωση, την παραμικρή ευθύνη για τις αστυνομικές αρχές. Ακόμα και το άρθρο 6, που ψευδεπίγραφα επιγράφεται, υποχρεώσεις της αστυνομικής αρχής. Ακούστε τι λέει. Η αστυνομία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρα,
Ακόμη και αυτό το άρθρο εξουσίες δίνει στην αστυνομία, όχι περιορισμούς. Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα που δίνεται προς τα σώματα ασφαλείας, προς την αστυνομία? Το μήνυμα είναι σαφές και ένα μήνυμα εφιαλτικό. Είναι το μήνυμα, το κράτος είστε εσείς, όπως κάποτε είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Επομένως, εδώ υπονοείται το κράτος είστε εσείς, βαράτε ελεύθερα, μη σας νοιάζει, κανείς δεν πρόκειται να σας ζητήσει ευθύνες. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει σε ένα δημοκρατικό κράτος που απαιτεί λογοδοσία, που απαιτεί ευθύνη, δημοκρατική ευθύνη από τα σώματα ασφαλείας. Το μήνυμα αυτό φυσικά το έχει δώσει, χωρίς να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, ο κ. Σοχοίδης, ένα χρόνο τώρα. Απλά αυτό το μήνυμα που έχει δώσει αποτυπώνεται και θεσμικά όλη η πολιτική της καταστολής, αποτυπώνεται και θεσμικά όλα αυτά που είδαμε ένα χρόνο τώρα στη χώρα. Η εισβολή στην οικία Ινδαρέ. Η επέμβαση σε κινηματογράφους για να συνετιστούν οι νέοι που έβλεπαν την ταινία Τζόκερ. Η απόβαση των ΜΑΤ στα νησιά. Το ξύλο, το απρόκλητο ξύλο σε νέους που ήταν σε πλατείες. Η απρόκλητη βία σε μετανάστες, πρόσφυγες, νέους ανθρώπους, τόσα άλλα που είδαμε. Το τελευταίο όμως, ίσως το πιο επικίνδυνο σημείο του νομοσχεδίου που θα ήθελα να επισημάνω, είναι αυτή η ασύλληπτη για μια δημοκρατική κοινωνία ρύθμιση του άρθρου 13. Κάθε συγκέντρωση, λέει, οφείλει να ορίσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ως οργανωτή. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόσωπο. Ο οποίος, προσέξτε, θα έχει την πλήρη και προσωπική ευθύνη να αποζημιώσει τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Σκεφτείτε τώρα. Θέλει λοιπόν να οργανώσει μια διαδήλωση ο Σύλλογος των Ατόμων με Αναπηρία, των Συνανθρώπων με Αναπηρία, μπροστά στη Βουλή. Πολλές φορές το έχουν κάνει άνθρωποι. Πολλές φορές. Ναι, ναι, αλλά ακόμα και αυτοί θα πληρώνουν. Αυτό θέλω να σας πω. Ακούστε με λίγο. Θέλει λοιπόν να οργανώσει μια διαμαρτυρία. Και έρχεται μια άλλη διαδήλωση. Κάποιος προβοκάτορας. Δεκάδες φορές το έχουμε δει να συμβαίνει στις μέρες μας. Δυστυχώς, αλλά συμβαίνει. Και πετάει μια βόμβα, μολότοφ, και πετάει και ένα αυτοκίνητο. Έχει δηλώσει λοιπόν ο Σύλλογος των Αναπήρων τον υπεύθυνο. Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά? Προφανής σκοπός αυτής της ρύθμισης λοιπόν είναι να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε κάθε διαμαρτυρία. Να εξαναγκάσει οργανώσεις, να εξαναγκάσει συλλογικότητες και ομάδες να αυτοπεριοριστούν, να αυτολογοκριθούν, να εγκαταλείψουν την ιδέα διοργάνωσης μιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Αυτός είναι ο στόχος του νομοσχεδίου σας και αυτό είναι βαθιά αντιδημοκρατικό. Από όπου και αν το πιάσει κανείς αυτό το νομοσχέδιο, θα έλεγα ότι είναι ντροπή για κάθε δημοκρατικό πολίτη. Όμως, δεν μπορώ να μην κάνω την αναφορά. Μεγαλύτερη ντροπή είναι να ψηφίζεται αυτό το νομοσχέδιο και από δημοκρατικές δυνάμεις. Μεγαλύτερη ντροπή είναι να το ψηφίζετε εσείς, κυρία Κινηματά, αυτό το νομοσχέδιο. Εντάξει η ελληνική λύση. Εντάξει. Εντάξει ο κύριος Βελόπουλος. Εντάξει. Μπορεί κάποιοι να ζήλεψαν τη διαδρομή σας, κύριε Χρυσοχοίδη. Από αυτά τα έδρανα στα αριστερά του Κοινοβουλίου και στο κέντρο, στα δεξιά έδρανα του Κοινοβουλίου. Να ζηλεύουν που κάθεστε δίπλα με όσους καθόσασταν μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και πολλούς υπουργούς της δεξιάς επί Σαμαρά στα κυβερνητικά έδρανα μιας παράταξης που άφησε απροστάτευτη τη χώρα το 2009 με ένα έλλειμμα 15% και την οδήγησε στα χρεοκοπία και στα μνημόνια. Εκεί την οδήγησε. Σε αυτά τα έδρανα καθόσαστε. Και αργότερα στα έδρανα της παράταξης που βύθισε τη χώρα σε βαθιά ύφεση και στον αυταρχισμό των μνημονίων του κυρίου Σαμαρά. Και σας το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης προχθές. Και νομίζω σε αυτό είχατε δίκιο, κύριε Μητσοτάκη. Είχατε απόλυτο δίκιο ότι ήσασταν μαζί. Το θέμα όμως είναι τι κοιτάει κανείς για το μέλλον. Και αν το μέλλον μπορεί να είναι για το δημοκρατικό χώρο να ξαναβρεθείτε εκεί που είναι τώρα ο κύριος Χρυσοχοίδης.
Μπορεί να λείπουν σε ορισμένους στα κυβερνητικά έδρανα, ανθρώπινο είναι. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούν ποιες ρίζες και ποια παράδοση εκπροσωπούν. Ποια ιστορική παράδοση εκπροσωπούν. Διότι με τέτοιες αποφάσεις απομακρύνονται, έρχονται σε ρήξη με την παράδοση αυτή. Δικαίωμα του καθενός είναι. Αλλά να μην στεναχωριόνται, γιατί η δημοκρατική παράταξη σε αυτόν τον τόπο έχει συνέχεια και θα έχει συνέχεια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όσο για την παντελώς προσχηματική, αν όχι υποκριτική απόπειρα, να εμπλέξετε τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στον αντιδημοκρατικό αυτό κατήχορο. Την απάντηση σας την έδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας. Άσφαιρα τα πειρά των δίθεν δικαστικών εγγυήσεων, τις οποίες μάλιστα πανηγύριζε ως μεγάλη επιτυχία το κοινάλ. Την απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Γιατί όχι μόνο είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, αλλά και αντισυνταγματική η σύμπραξη δικαστικών λειτουργών σε μια σύνθετη διοικητική ενέργεια της απαγόρευσης διαδηλώσεων. Και βεβαίως, τελευταία παρατήρηση, πολύ ταιριαστά θα έλεγα, συστήνεται και την υποτιθέμενη και επίσης ψευδεπίγραφη διεύθυνση καταπολέμησης της βίας. Βασικός σκοπός της οποίας είναι, όπως ανερυθρίαστα συνομολογείται, να πατάξετε τη ριζοσπαστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Μη χειρότερα θα έλεγα εγώ. Μου θυμίζει τον ασθενή που χρειάζεται επίγουσα χειρουργική επέμβαση για να πατάξουμε τώρα όχι τον κομμουνισμό, αλλά τη ριζοσπαστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Τι ακριβώς να πατάξετε δηλαδή. Ποιοι είναι οι εχθροί σας. Είναι οι εχθροί σας όσες και όσοι ονειρεύονται μια άλλη, μια καλύτερη κοινωνία. Όσες και όσοι διεκδικούν το ριζικό εκδημοκρατισμό του κράτους και της κοινωνίας, την εξάλληψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων. Όσοι διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, ασκώντας τις συλλογικές και δημοκρατικές τις ελευθερίες. Αυτοί είναι οι εχθροί σας. Και δεν σας αρκεί να τους κάνετε να σιωπήσουν. Θέλετε να τους κηρύξετε και παράνομους. Θέλετε να τους πατάξετε. Γιατί οτιδήποτε ριζοσπαστικό φαίνεται σας προκαλεί δυσανεξία. Και Μητσοτάκη, και στη δική σας ηλιά. Να είστε καλά. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο πίσω από όλα αυτά που προσπαθείτε να κάνετε. Είστε η παράταξη που βάλει ιδιαίτερα την πρόσφατη δεκαετία κατά της μεταπολίτευσης. Για σας η μεταπολίτευση είναι ίσως η αιτία όλων των δεινών. Ένα όργιο σπατάλης, συντεχνιών, αναρχίας, φαυλότητας. Επενδύσατε σε αυτό, δουλέψατε σκληρά μαζί με συνοδοιπόρους σας να δημιουργήσετε μια εικόνα, να μετατρέψετε περιθωριακά ακροδεξιά στερεότυπα σε κυρίαρχη αφήγηση. Και αυτό φάνηκε και στο ίδιο σας το κόμμα. Το κόμμα σας σήμερα έχει νομιμοποίηση, έχει εντάξει ως ηγετικά στελέχη κάποιους μετανοημένους, παλαιότερα μέλη της νεολαίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου, αρνητές των νεκρών του Πολυτεχνείου. Ήταν λοιπόν αναπόφευκτο όσο και να προσπαθείτε να χτίσετε το μετριοπαθές προφίλ σας ότι μια μέρα θα φτάναμε και στη σημερινή συζήτηση. Στην οποία θα αποκαλυπτόταν φυσικά η ιστορική σας τοποθέτηση. Γιατί σήμερα πιστεύω ότι δεν ξυλώνετε όπως νομίζετε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αλλά επιχειρείτε να ξυλώσετε ένα κομμάτι της δημοκρατικής παράδοσης του τόπου, ακόμα και της δικής σας παράταξης. Του πρώτου μεταπολιτιστικού συντάγματος επί διακυβέρνησης Χρυσοδίνου Καραμαλή. Κύριε Μητσοτάκη, η δεξιά που εσείς εκπροσωπείτε συνήθιζε να κάνει
πολιτική πολλές φορές με τη συκοφαντία εναντίον πολιτικών αντιπάλων, ενίοτε και εναντίον της ίδιας της ιστορίας. Αυτό που σήμερα προσπαθείτε να ξυλώσετε, νομίζω ότι είναι η δημοκρατική κατάκτηση μιας πολύτιμης ιστορικής περίοδου, της περίοδου μεταπολίτευσης. Γιατί η μεταπολίτευση, όσο κι αν πολλές φορές αισθανόμαστε ότι έφερε και δυσκολίες, πολλές φορές την αντιμαχόμαστε, η μεταπολίτευση όμως μας έδωσε το συμβόλαιο για την ομαλότερη δημοκρατική περίοδο στην πατρίδα μας. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι σχετικά νεότερος. Όχι ο νεότερος αυτή την αίθουσα βεβαίως, αλλά από τους νεότερους, διότι γεννήθηκα τη χρονιά της μετάβασης στη δημοκρατία. Εσείς είστε λίγο μεγαλύτερος, αλλά ενδεχομένως οι παραστάσεις μας να είναι τελείως διαφορετικές. Ακόμα από την πρώτη γενιά των Ελλήνων που δεν γνώρισε τις διώξεις, τον αυταρχισμό, τα πραξικοπήματα, τις παρεμβάσεις του παλατιού στην ομαλή πολιτική λειτουργία. Είμαι από τους τυχερούς Έλληνες, θέλετε, που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε χωρίς να τραβήξουμε όσα οι προηγούμενοι από εμάς. Είτε ήταν αριστεροί, είτε κομμουνιστές, είτε σοσιαλιστές, είτε κεντρώοι, είτε δημοκράτες, από όλο το πολιτικό φάσμα. Η δική μου γενιά και αυτές που ακολούθησαν, μεγαλώσαμε σε μια Ελλάδα που έβαζε τα θεμέλια μιας νεοπαγούς δημοκρατίας. Μια Ελλάδα που εξέλισε σε προοδευτική κατεύθυνση το σύνταγμά της, που θέσπισε ένα σύγχρονο οικογενειακό δίκαιο, που προστάτευσε τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, που θέσπισε τη δημόσια και δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση, που θέσπισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πολλά ακόμα. Αυτά είναι για μας το συμβόλαιο της μεταπολίτευσης, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι το συμβόλαιο της Ελλάδας που για 45 χρόνια, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει το δρόμο της δημοκρατικής ομαλότητας. Για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο διάστημα στα 200 χρόνια του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και αυτό το συμβόλαιο δεν γράφτηκε μόνο σε χαρτί. Αυτό το συμβόλαιο γράφτηκε και στο δρόμο. Αυτό το συμβόλαιο γράφτηκε και με αγώνες. Γράφτηκε από την ψυχή και την καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα που ήθελαν ένα καλύτερο, ένα πιο δίκαιο μέλλον για τα παιδιά τους. Γράφτηκε αυτό το συμβόλαιο από τους ανθρώπους που υπέμειναν τα βάσανα μιας ζωής για να κρατούν αναμένο το φάρο της δημοκρατίας ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές. Γράφτηκε από τους νέους του αντιδικτατορικού αγώνα, από τη γενιά της πολιτικής αλλαγής το 81 μέχρι όμως και το 90-91 και τους μαθητικούς αγώνες, τα μαθητικά κινήματα και το 97, από τους φοιτητές του άρθρου 16, από τη γενιά του Αλέξη Γρηγορόπουλου μέχρι και τις πλατείες της αντιμνημονιακής πάλης. Αυτοί όλοι προστάτευσαν και προστατεύσαμε το συμβόλαιο της μεταπολίτευσης όταν εσείς απέναντι σε όλα αυτά βρεθήκατε απέναντι, μόνοι, παραπεταμένοι από την ιστορία και το λαϊκό αίσθημα. Και σήμερα πάλι μόνοι, με μοναδική παραφωνία αυτούς που αποφάσισαν να πάνε από την αλλαγή στην μετάλλαξη. Μόνοι όμως γιατί ο δημοκρατικός κόσμος, να το ξέρετε, δεν σας συμμερίζεται. Πάτε σήμερα να ξεμπερδέψετε με τη ρίζα του κακού, τη ρίζα της αμφισβήτησης, τη ρίζα όμως της δημοκρατίας και του συνταγματικού δικαιώματος κάθε πολίτη να ελέγχει την ίδια του την κυβέρνηση και να διεκδικεί μια καλύτερη ζωή, δεν μπορείτε να την ξεριζώσετε. Να ελέγχει την κυβέρνηση όχι κάθε 4 χρόνια που ψηφίζει, αλλά κάθε μέρα, διότι αυτό είναι δημοκρατία. Είναι κομβική η στιγμή που επιλέγετε να επιτεθείτε με τέτοιο τρόπο στη δημοκρατία. Γιατί αυτοί που φοβάστε είναι αυτοί που σας πίστεψαν ένα χρόνο πριν. Αυτοί που βλέποντας ότι η χώρα περνά σε μια νέα φάση, χωρίς μνημόνια, ύφεση και λιτότητα, είδαν σε εσάς μια εναλλακτική λύση. Γιατί αυτό είναι η δημοκρατία στο τέλος και η εναλλαγή των κομμάτων.
Με την ελπίδα όμως τότε ότι τα δύο κόμματα πλέον θα συγκριθούν σε μια νέα βάση. Στη βάση τους ποιος από τους δύο θα εγγυηθεί μια ομαλή αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα και για την κοινωνία την επόμενη δεκαετία. Αλλά αυτή η προοπτική αρχίζει και ξεφτίζει. Το καύσιμο της παραπλάνησης αρχίζει και στερεύει επικίνδυνα. Οι ευγνώμονες υπήκοοι αποδεικνύονται ανήσυχοι πολίτες. Και εκεί που νομίζατε ότι θα βλέπουν για πάντα το σωτήρα, αρχίζουν σιγά σιγά να βλέπουν τον Πρωθυπουργό της μεγαλύτερης ύφεσης που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία στη μεταπολεμική περίοδο. Και αρχίζει αυτός ο κόσμος να προβληματίζεται. Γιατί δεν σας βλέπουν να ασχολείστε με τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Ασχολείστε με φιέστες. Ασχολείστε με τα στημένα σας πορτρέτα. Με τη σπήλωση των πολιτικών σας αντιπάλων. Και σήμερα με την περιστολή του ίδιου του Συντάγματος. Και κατανοεί αυτός ο κόσμος που σας πίστευσε ότι ο δήθεν άτρωτος ηγέτης έχει εν τέλει φιλοτεχνήσει μια χάρτινη ηγεμονία και αρχίζει να αναζητά πιο παραδοσιακά καταφύγια από αυτά της εικόνας. Το καταφύγιο του κλομπ και της ασπίδας. Δεν είστε ο πρώτος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας που καταφεύγει σε αυτή τη μέθοδο. Είστε όμως ο πρώτος που το κάνει τόσο σύντομα και με τόσο κινησμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που σήμερα θα ψηφίσετε αυτό το νομοθέτημα. Ναι, θα σας πω ότι θα κριθείτε από την ιστορία. Είμαι σίγουρος ότι πολλούς από εσάς αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Θα σας πω ότι έχετε ήδη κριθεί. Διότι έχετε αποπειραθεί να ξυλώσετε ένα λιθαράκι συνταγματικό, σημαντικό μάλλον, από το θεμέλιο το δημοκρατικό, το συνταγματικό της πατρίδας μας. Δεν είστε όμως τόσο ισχυροί, ούτε τόσο ικανοί αυτό να το καταφέρετε εν τέλει. Διότι τα δημοκρατικά θεμέλια αυτής της χώρας εγγράφονται μεν στο Σύνταγμα, αλλά πάνω απ' όλα εγγράφονται στη συνείδηση κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Αυτά είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία η κάθε γενιά έβαλε το δικό της λιθαράκι για να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα. Με ένα λαό που πάντα στα δύσκολα έβρισκε απάντηση. Και έβρισκε απάντηση πού? Στη δημοκρατία. Και αυτό θα κάνει και πάλι. Πάλι λοιπόν η απάντηση θα είναι η ίδια. Θα είναι η δημοκρατία. Και νομοσχέδια σαν το σημερινό θα βρούνε, πιστεύω, τη θέση που τους αξίζει στον σκουπίδο τενεκέ της ιστορίας. Σας ευχαριστώ.